χαρά και τιμή να συνομιλήσουμε απευθείας στη Λευκωσία, αποκλειστικά στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη, μετά την παρέτησή του για λόγους πολιτικής ευτυχίας, με τον κύριο Ιωάννα Νικολάου. Ας δούμε παρακαλώ αυτό το απόσπασμα που συγκλώνησε τόσο τον Παγκύπριο όσο και τον Πανελλήνιο, όταν από τις λίγες περιπτώσεις είδαμε πολιτικό που για λόγους πολιτικής ευτυχίας θέλησε να εγκαταλείψει τη θέση του. Ας δούμε παρακαλώ το απόσπασμα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον εξαίρετο πολιτικό άνδρα. Τον ενημέρωσα για την απόφαση μου να παραιτηθώ από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης και τον ευχαρίστησα για την εμπιστοσύνη με την οποία με έχει περιβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Επέβαλα την παραίτησή μου για λόγους πολιτικής ευτυχίας και μόνο, γνωρίζοντας ότι δεν έχω οποιαδήποτε ευθύνη για τους χειρισμούς των καταγγελιών και ούτε έτυχα οποιασδήποτε ενημέρωσης για αυτές από την αστυνομία. Θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω από την Αθήνα τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς έχετε ακόμα 2 ή 3 ημέρες προκειμένου να αφήσετε το γραφείο σας όπου τοποθετήσατε όνειρα, οράματα και σκληρή εργασία, κύριε Ιωάννα Νικολάου. Να καλησπερίσω στη δημόσια τηλεόραση στην Αθήνα αυτό που λένε στην Κύπρο και στη Λευκωσία το παλικάρι από το γέρι. Το παλικάρι που έφυγε πιτσιρικάς από το γέρι, σπούδασε νομική στην Αθήνα και γύρισε και στήριξε την πολιτική ζωή της Κύπρου με όλη του τη ζωή και με όλη του την επιμονή. Αυτά για να ξεκινήσω, όχι για να σας κολακεύσω, αγαπητέ Ιωάννα Νικολάου, κύριε Υπουργέ, απλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα που εγώ βιώνω όταν ζω ημέρες, ώρες ή μήνες ή και εβδομάδες στην Κύπρο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επιτρέψτε μου καταρχήν να πω ότι ναι, υπολείπονται κάποιες μέρες για να παραδώσω το Υπουργείο. Όταν υπέβαλα την παραίτησή μου και η οποία τελικά με πολύ ικανοποίηση για μένα έγινε αποδεχτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τους λόγους που έχετε αναφέρει, μου ζήτησε ο Πρόεδρος να παραμείνω για μερικές μέρες για να ολοκληρωθεί μια προσπάθεια που γίνεται και η οποία ήταν δική μου πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, καθότι το δικαστικό μας σύστημα δυστυχώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα καθυστερήσεων, σε σημείο μάλιστα που οι καθυστερήσεις αυτές μας κατατάσσουν να είμαστε από τις τελευταίες χώρες στον πίνακα κατάταξης της προώθησης των υποθέσεων στο δικαστήριο. Έτσι έχω αναλωθεί αυτή την περίοδο σε μια έντονη προσπάθεια να μπορέσω να ολοκληρώσω αυτόν το έργο και είμαι έτοιμος αύριο την Τετάρτη που θα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για να αποφασίσει τι είναι εκείνο το οποίο θα γίνει στη συνέχεια ο ίδιος. Τι εννοείται ακριβώς, Υπουργέ? Συγγνώμη? Τι ακριβώς εννοείται? Ποια άλλη εκδοχή μπορεί να υπάρχει στην πορεία αυτή στην πορεία των αποφάσεων τόσο του Πρόεδρου όσο και προσωπικά? Όχι, εκείνο το οποίο ουσιαστικά η παραίτησή μου έγινε αποδεκτή και δεν υπάρχει θέμα επιστροφής. Εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ο Πρόεδρος με ποιον τρόπο ουσιαστικά θα προχωρήσει στη συνέχεια καθόσον αφορά τον χειρισμό των θεμάτων που αφορούν τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων. Γιατί ουσιαστικά υπάρχει σοβαρό ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή καθόσον αφορά τη δικαιοσύνη, μιλούμε για μια ολιστική μεταρρύθμιση η οποία έχουν καταγραφεί όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν και έχει επίσης καθοριστεί ο χρόνος υλοποίησης ενός εκάστου από αυτά. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου λίγο να πάω λίγο και στα θέματα που έχουν προκαλέσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των τηλεθεατών μας, των πολιτών όσο στην Κύπρο μας όσο και στην Ελλάδα. Θα ήθελα μια έστω μικρή αναφορά από εσάς στη δική σας προσωπική εκτίμηση, αυτή που δημόσια μπορείτε να εκδηλώσετε, σε ό,τι αφορά τα λάθη ή τις παραλήψεις των αξιωματικών σας, των οποίων εσείς ήσασταν ο πολιτικός προϊστάμενος, των αξιωματικών της κυπριακής αστυνομίας ή και της πυροσβεστικής. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ μια εκτίμηση δική σας. Όλη αυτή την περίοδο μαζί με την ηγεσία της αστυνομίας προσπαθήσαμε
να επιφέρουμε σημαντικές αλλαγές στο αστυνομικό σώμα. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να δώσουμε και σαφέστατο το μήνυμα ότι θα έπρεπε να επιδεικνύεται περισσότερη ευθυνότητα καθώς αφορά τον χειρισμό των διαφόρων θεμάτων και καταγγελιών. Παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένες υποθέσεις, οι υποθέσεις που σχετίζονται ή γενικότερα, οι υποθέσεις που σχετίζονται με καταγγελίες και η διερεύνηση των καταγγελιών δεν είναι θέμα που αφορά το Υπουργείο και τον Υπουργό, αλλά είναι θέματα που τα χειρίζεται η αστυνομία και όταν διαπιστώσει ότι υπάρχει ανάγκη, και δεν αναφέρομαι για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, αναφέρομαι στο γενικότερο σύστημα, όταν υπάρχει ανάγκη μπορεί να καταφύγει να ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα την άποψη του, χωρίς καν να ενημερώνει τον Υπουργό και το Υπουργείο. Εν τούτης, φαίνεται ότι από τον χειρισμό που έγινε των υποθέσεων αυτών και χωρίς μάλιστα να ζητηθεί και η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα, φαίνεται να υπάρχουν λήψεις, παραλήψεις, κενά από μέρους τους, για τα οποία μάλιστα από την πρώτη στιγμή έχω ζητήσει όπως αυτά τα κενά, αυτές οι διαδικασίες διερευνηθούν από ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Διερεύνησης Παραπώνων κατά της Αστυνομίας. Έχει οριστεί αυτή η αρχή, έχει ορίσει τρεις ποινικούς ανακριτές οι οποίοι θα διερευνήσουν τις τυχόν παραλήψεις από μέρους μελών της αστυνομίας στην προσπάθεια χειρισμού και διερεύνηση αυτών των υποθέσεων, αυτών των καταγγελιών. Την ίδια ώρα όμως, βλέποντας ότι τα ερωτήματα έμεναν αναπάντητα, δυστυχώς το έμπλημα αυτών είχε πραγματικά μας είχε συγκλονίσει όλους. Εγώ δεν είχα καμία ενημέρωση προηγουμένως για οτιδήποτε καθώς αφορά τις περιπτώσεις αυτές. Συγκλονισμένοι και πράγματι μπορώ να σας πω περνώντας δύσκολες στιγμές μαζί με την οικογένεια μου, χωρίς να έχει, δεν ήταν το θέμα αν θα έπρεπε ή όχι, θα ήταν το αν θα έπρεπε να υπάρχει παρέτηση, αλλά συγκλονισμένοι ιδιαίτερα καθώς αφορά τα αθώα αυτά θύματα τα οποία ήρθαν στην Κύπρο για να εργαστούν αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον ως μετανάστες. Ευάλωτα άτομα τα οποία δυστυχώς φαίνεται κανείς δεν θα μπορούσε να τους είχε γυρέψει αν στην περίπτωση κάτι την οποία θα εξαφανίζονταν. Έτσι δυστυχώς το σύστημα κατέδειξε τις αδυναμίες του, τα κενά, την αδιαφορία που υπήρξε και όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία με οδήγησαν για λόγους πολιτικής ευθυξίας να υποβάλω την παρέτησή μου. Αξιότιμη Υπουργέ, θα θέλαμε στο βαθμό που, όταν λέω λίγο, στο βαθμό που εσείς κρίνετε ότι μπορούμε δημόσια να αναφερθούμε σε αυτό. Έχουν υποθεί και έχουν γραφεί πολλά για τον διάλογο που είχατε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη τις λίγες ώρες ή το χρονικό διάστημα λίγων ωρών πριν ανακοινώσετε την παρέτησή σας. Θα θέλετε να μας πείτε ένα απόσπασμα του διαλόγου ή να μας περιγράψετε τον διάλογο μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών, δηλαδή της δικής σας πολιτικής παρουσίας και του πρόεδρου Αναστασιάδη? Τον πρόεδρο Αναστασιάδη τον γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει μια, θα έλεγα, αμέριστη εμπιστοσύνη μεταξύ μας και πλήρης σεβασμός. Προσπάθησα όλη αυτή την περίοδο να τιμήσω το διορισμό μου, την επιλογή από μέρους του και το διορισμό μου ως Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προσπαθώντας να επιφέρω σημαντικές αλλαγές στο Υπουργείο, στο δικαστικό σύστημα, στην αστυνομία, στις φυλακές. Κάτι το οποίο το συζητούσαμε κατά επανάληψη μαζί με τον Πρόεδρο και φαινόταν να ήταν ικανοποιημένος για την πορεία των πραγμάτων και της εργασίας η οποία γινόταν. Συζητήσαμε, θα έλεγα, τους λόγους της παραίτησης, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε κάποιους ενδιασμούς και προβληματισμούς. Κυρίως όμως συζητήσαμε τα θέματα τα οποία παρέμειναν σε εκκρεμότητα και ειδικότερα όσον αφορά το δικαστικό σύστημα. Την μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, κάτι που ακόμα και σήμερα σας λέω τον βασανίζει, γι' αυτό έκανα αναφορά και στην αρχή περί τούτου. Γι' αυτό τον λόγο ο ίδιος είχε, μετά από την συζήτηση την οποία είχαμε κάνει, αποδέχτηκε την παρέτησή μου με την προϋπόθεση ότι θα παρέμεινα για να ολοκληρώσω κάποια νομοσχέδια τα οποία θα έπρεπε
να ετοιμαστούν για να προωθηθούν στην Βουλή καθώς όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων. Λέτε λοιπόν ότι το θέμα παραίτησής σας ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως, ακόμα και αν δεν ήταν κάτι βαθιά επιθυμητό τόσο από εσάς όσο και από τον κύριο Αναστασιάδη και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Ήταν κάτι δυστυχώς που έπρεπε να γίνει προς ικανοποίηση, αν θέλετε, της πίεσης των μέσων ενημέρωσης ή και της οργής ή της ενόχλησης που εμφάνιζαν οι πολίτες. Όχι, εκείνο το οποίο δεν είχε κατά καιρούς είχε γίνει αυτού του είδους οι συζητήσεις και καθώς και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι επέκριναν το Υπουργείο, αλλά εκείνο το οποίο θα έλεγα είναι σε αυτήν την περίπτωση που αναφερόμαστε, η παραίτηση για μένα ήταν χωρίς επιστροφή καθώς όσον αφορά αυτό μου επέβαλε η συνείδησή μου. Αυτό μου επέβαλε προσωπικά, θεωρούσα ότι θα έπρεπε να γίνει, γιατί θεωρούσα ότι η προσπάθεια, το γεγονός ότι αν και την ευθύνη είχαν άλλοι, εν τούτης δεν υπεδείχθη από μέρους εκείνων που όφυλαν να επιδείξουν την απαιτούμενη επιμέλεια, ούτως ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Υπουργέ, επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω θερμά. Θα ήθελα, αν θέλετε, να μας πείτε, να μας αποκαλύψετε την προσωπική σας σκέψη ή τις προσωπικές σας σκέψεις πριν συντάξετε την επιστολή παραίτησης. Ποιες ήταν δηλαδή οι σκέψεις, τι είπατε μέσα σας ή τι είπατε μέσα στην οικογένεια που ήταν, αν θέλετε, κυριάρχησε στο να προχωρήσετε στην παραίτηση και να συντάξετε την επιστολή παραίτησης. Θα θέλαμε λίγο να το μοιραστούμε με τους τηλεθεατές και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή για έναν πολιτικό αυτή. Σίγουρα. Από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να διαφαίνονται και να γνωστοποιούνται διάφορα γεγονότα ή ισχυρισμοί αναφορικά με τους ισχυρισμούς που είχαν γίνει από πλευράς της αστυνομίας, αλλά πολύ δε περισσότερο από την ώρα που άρχισαν να αποκαλύπτονται αυτές όλες οι δολοφονίες, το στιγερό έγκλημα, ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσε ο ύποπτος, οι δυνατότητες που μπορεί να υπήρχαν ούτως ώστε να διαπιστωθούν προηγουμένως οι δραστηριότητες αυτού του ύποπτου, όλα αυτά μπορώ να σας πω ότι με βασάνισαν ιδιαίτερα και καθ' όλη τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας ήταν κάτι το οποίο με είχε συγκλονίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε σημείο μάλιστα που είχα, θα έλεγα, προαποφασίσει τι είναι εκείνο το οποίο θα είχα να έπρεπε να κάνω. Όμως, δυστυχώς ο πρόεδρος αυτήν την περίοδο της μεγάλης εβδομάδας έλειπε σε ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα. Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε κατηδίαν για αυτό το θέμα. Με την επιστροφή του ζήτησα να έχω, επέστρεψε την Κυριακή του Πάσχα, ζήτησα να έχω τις επόμενες μέρες συνάντηση μαζί του. Η πρώτη συνάντηση έγινε την Πέμπτη στο γραφείο του και εκεί υπέβαλα την παραίτησή μου, αφού προηγουμένως είχαν συζητήσει τους λόγους για τους οποίους υπέβαλα την παραίτηση. Επιλέξατε, επιλέξατε, Υπουργέ, να ζυγίσετε περισσότερο τη συνείδησή σας και το να κοιτάτε τα μέλη της οικογένειάς σας στα μάτια παρά να συνεχίσετε μια λαμπρή, ιδιαίτερη πολιτική καριέρα. Αυτή τη στιγμή. Έκανα προηγουμένως αναφορά στο πολύ προηγουμένως είχα ζητήσει για τον Α ή Β λόγο χωρίς να υπάρχουν οποιοδήποτε ιδιαίτερη σαν την παρέτηση του Υπουργού. Εκείνο που ήθελα να καταδείξω με αυτή την πράξη είναι ότι ναι, πράγματι η συνείδησή μου με επέβαλε να κάνω αυτό το πράγμα που έκανα. Αν και δεν υπήρχε και δεν υπάρχει οποιαδήποτε ευθύνη από πλευράς του Υπουργείου και του Υπουργού στο χειρισμό αυτών των θεμάτων, αν και ενημερώθηκα όπως έχουν ενημερωθεί όλοι για αυτά τα στιγερά εγκλήματα και θα μπορούσε κάποιος να έλεγε ποια είναι η ευθύνη του Υπουργού, για ποιον λόγο ο Υπουργός να παραιτηθεί, όμως λόγοι συνείδησης μου επέβαλαν να πράξω αυτό που έπραξα, γιατί πραγματικά ένιωθα ενοχλημένος, ένιωθα απογοητευμένος, ένιωθα μια κατάσταση η οποία αποτελούσε ένα βάρος στη συνείδησή μου, το γεγονός ότι δεν ενήργησαν εκείνοι που όφυλαν έγκαιρα και είχαμε αυτή την κατάληξη που είχαμε σήμερα. Θα κουβαλάτε στην ψυχή σας αυτή την υπόθεση, Υπουργέ, έχω την εντύπωση. Για μια ζωή.
Θα την κουβαλάτε αυτή την υπόθεση, Ορέστη, στη συνείδησή σας και στη ψυχή σας για πάντα, έχω την εκτίμηση. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα πολύ σκληρό έγκλημα. Πρώτη φορά γίνεται στην Κύπρο κάτι τέτοιο. Δεν είχαμε ποτέ ξανά μια τέτοια κατασυρροή εγκλήματα από έναν άτομο με αυτού του είδους τη συμπεριφορά, με τα προβλήματα τα οποία έχει τα ψυχολογικά, αλλά την διαφάνεια την οποία έχει στην ψυχολογική του κατάσταση και να συνέχιζε να ενεργούσε με αυτόν τον τρόπο που ενεργήσε, επιτελώντας όλες αυτές τις εγκληματικές πράξεις. Σίγουρα δεν, και ο τρόπος με τον οποίο είναι, πέραν από αυτά, είναι και οι νοοτροπίες, οι αντιλήψεις οι οποίες έχουν αποκαλυφθεί μέσα από αυτό το στιγερό έγκλημα, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κάτι το οποίο τιμά κανέναν και σίγουρα δεν θα μπορούσε να με αφήνει να μην προκαλούσε αυτόν τον οποίο μου προκαλούσε. Αξιότιμη Υπουργέ, Ιωνά Νικολάου, σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε στη δημόσια τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα μας και στην εκπομπή μας και προσωπικά, για να καταθέσετε την πρώτη σας, αν θέλετε, έκφραση με τη μορφή συνέντευξης μετά από την παρήτησή σας για λόγους ευτυχίας εξαιτίας της υπόθεσης, της χαρακτηριζόμενης υπόθεσης Ορέστης. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Κύριε Νικολάου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.